Με το υποσυζήτηση νομοσχέδιο, μόνο κατεφημισμών θα μπορούσε να πει κανείς ότι ρυθμίζεται η διεθνής προστασία. Αφού η κυβέρνηση επιδιώκει να περάσει κυριολεκτικά από κόσκινο τις αιτήσεις για τη χορήγηση ασύλου, αλλά και συνολικά να εντείνει τον κατασταλτικό χαρακτήρα στις διαδικασίες υποδοχής χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στη χώρα μας. Όχι μόνο προχωράτε στο ξεσκαρτάρισμα των αιτήσεων ασύλου με το εφεύρημα του λεγόμενου προσφυγικού προφίλ, αλλά πάτε και ένα βήμα παραπέρα. Για να εξακριβωθεί, λέτε, αν συντρέχει κίνδυνος δίωξης ή βλάβης, εξετάζεται τις περιστάσεις που επικρατούν όχι γενικά στη χώρα καταγωγής του, αλλά αρκεί να κριθεί ασφαλές με τα δικά σας βέβαια μέτρα και σταθμά ένα τμήμα μόνο της χώρας καταγωγής. Υλοποιείται δηλαδή η εδώ και χώρα κατεύθυνση της χρόνια κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στήριξε βέβαια και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία επιδιώκεται να θεωρείται πρόσφυγας μόνο αυτός που φεύγει από συγκεκριμένη εμπόλεμη περιοχή. Αφού δηλαδή τα γεράκια του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αιματοκύλησαν και καταλήστεψαν επί χρόνια τις χώρες τους, με την αμέριστη πάντα συμπαράσταση των κυβερνήσεών μας, για να μην κάνουν πως ξεχνάνε όσοι όψιμα καταλήφθηκαν από φιλιρινικά αισθήματα, από ποια λιμάνια ξεκίνησαν τα νατοϊκά και ευρωπαϊκά αεροπλανοφόρα των διαβολικά καλών συμμάχων σας, βομβαρδίζοντας ένα χρόνο πριν τη Συρία. Από τις ίδιες βάσεις που ανεφοδιάζονταν και μακέλευαν πριν το Αφγανιστάν, το Ιράκ, παλιότερα και άλλους τόσους λαούς που σήμερα βαφτίζεται παράτυπους μετανάστες. Και τι λέτε σήμερα στους χιλιάδες αυτούς ξεριζωμένους να βρουν μια ήσυχη γωνιά να επιστρέψουν στον τόπο τους μέχρι να έρθει η επόμενη πηγή ειρήνης να τους αποτελειώσει? Δεν μου επιτρέπει ο χρόνος να αναφερθώ εκτενώς σε μια σειρά ρυθμίσεις που καθιστούν ουσιαστικά ανέφικτη την πρόσβαση στη διεθνή προστασία, κουρελιάζοντας κυριολεκτικά τη συνθήκη της Γενέβης, ωστόσο έχοντας από πρώτο χέρι βιώσει τις συνθήκες που επικρατούν στο κολαστήριο του ΚΙΤ της Μόριας σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του. Μου προκαλεί πραγματικά έκπληξη αυτή η ρύθμιση για τη δυνατότητα αποκλεισμού από τις όποιες υλικές συνθήκες διαβίωσης στην περίπτωση που ετών άσυλο δεν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς λειτουργίας των κέντρων φιλοξενίας. Αλήθεια, ποιοι είναι οι κανονισμοί λειτουργίας που μπορεί άνθρωπος να σεβαστεί στο ΚΙΤ της Μόριας χωρητικότητας 2.500 ανθρώπων, όπου στηβάζονται σήμερα πάνω από 14.000, κοντά 5.000 στη Βιάλ, 6.000 στο βαθύ της Άμμου και πάει λέγοντας. Μπορεί πράγματι να φανταστείτε κανόνες λειτουργίας όταν τους 14 και πλέον χιλιάδες της Μόριας εξετάζουν 2 γιατροί το πρωί και ένα το απόγευμα, ενώ για πολύ καιρό το ΚΙΤ λειτουργούσε με μόλις έναν γιατρό? Και αυτές οι συνθήκες, που σίγουρα οξύνθηκαν για όσο διάστημα οι χιλιάδες εγκλωβισμένοι αποκλείονταν από την πρόσβαση στις δημόσιες δομές υγείας, ενώ ήταν απογορευτικός ο εμβολιασμός των ανηλίκων παιδιών, που είναι κάτι λιγότερο από το μισό πληθυσμό των εγκλωβισμένων σήμερα στο ΚΙΤ της Μόριας. Ωστόσο, αυτό που τελικά κάνει εκρηκτική την κατάσταση στο ΚΙΤ της Μόριας και σε όλα τα ΚΙΤ των νησιών, με τους σοβαρούς κινδύνους και για την ίδια τη δημόσια υγεία, δεν κρίνεται από το αν στους αιτούντες άσυλο θα δοθεί τελικά άμκα ή κάρτα υγείας, αλλά από τις τεράστιες ελλείψεις σε υγειονομικό προσωπικό, την έλλειψη υλικών και φαρμάκων και το εξαντλημένο προσωπικό που υπερβάλλει αυτόν όχι μόνο μέσα στις δομές, αλλά και στα νοσοκομεία και κέντρα υγεία της Άμμου, της Λέσβου, της Χίου και όπου στα νησιά και στα κέντρα κοντά, στις περιοχές κοντά στα κέντρα κράτης που έχουν προπολού ξεπεράσει τα όρια των αντοχών τους. Είναι καθαρό ότι με αυτούς τους όρους είναι αδύνατο να διασφαλιστούν υπηρεσίες πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης για να διασφαλίζεται στοιχειοδός η προστασία της υγείας τόσο αυτών των ανθρώπων που διαβιούν πραγματικά σε συνθήκες υγειονομικής βόμβες, αλλά και για την ίδια τη δημόσια υγεία. Αντίθετα, αυτό θα προϋπέθεται την πλήρη κρατική χρηματοδότηση, αξιοποιώντας και τα όποια ευρωενωσιακά κονδύλια για τη στελέχωση των δημόσιων μονάδων υγείας, τον εξοπλισμό τους, την ανάπτυξη και στελέχωση των ιατρείων και μέσα στους χώρους φιλοξενίας, με μόνιμο και πλήρους απασχόληση προσωπικό και όχι με τα παλώματα των συμβασιούχων.
Οι ρυθμίσεις λοιπόν που φέρνετε όχι μόνο δεν θα βελτιώσουν τις απάνθρωπες συνθήκες που επικρατούν στα κολαστήρια που φτιάξατε, τόσο εσείς όσο και οι προκάτοχοί σας, αλλά θα διαμορφώσουν πιο εκρηκτικές καταστάσεις, γενικεύοντας τις συνθήκες εγκλωβισμού στην ενδοχώρα. Γιατί τον απαράδεκτο εγκλωβισμό που κάνει το βίο αβίωτο τόσο για τους πρόσφυγες και μετανάστες, όσο και για τους κατοίκους των νησιών μας, τον αφήνετε άθικτο, αφού δεν στοχεύεται στην πηγή που τον γεννά. Την απαράδεκτη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, αλλά και τις συνθήκες Σέγγεν και Δουβλίνο, που όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ φυλάτε ως κόρυνο οφθαλμού και διαγωνίζεστε σήμερα ποιος καλύτερα θα τις υπηρετεί. Λύση πραγματική, ολοκληρωμένη και ανθρώπινη δεν μπορεί να είναι άλλη από αυτή την οποία σταθερά προβάλλει το ΚΚΕ για κλείσιμο όλων των hot spot και μεταφορά των προσφύγων και μεταναστών σε ανθρώπινες δομές φιλοξενίας που θα λειτουργούν με κρατική ευθύνη και επαρκές μόνιμο προσωπικό στην ενδοχώρα και από εκεί στις χώρες πραγματικού προορισμού τους. Και βέβαια η αποδέσμευση από τους υπεραλιστικούς οργανισμούς και το κλείσιμο των Αμερικανονατοϊκών βάσεων που σπείρουν τον πόλεμο και την προσφυγιά στους λαούς.